Μία πρωτοεμφανιζόμενη ομάδα ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση στα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας στις αρχές του χρόνου. Ο συντάκτης του μακροσκελέστατο κείμενο περιγράφει την επίθεση και μάλιστα εξηγεί γιατί τελικά δεν εκτοξεύθηκε η ρουκέτα. Με ένα κείμενο που ξεπερνά τις 10.000 λέξεις, η πρωτοεμφανιζόμενη οργάνωση Ομάδα Λαϊκών Αγωνιστών αναλαμβάνει την ευθύνη για την επίθεση στα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας στη Λεωφόρου Συγκρού που έγινε στις 14 Ιανουαρίου του 2013. Ο συντάκτης του κειμένου που αναφέρεται σε πολλά οικονομικά θέματα, στα μεταλλεία χρυσού στις Σκουριές Χαλκιδικής, στο κλείσιμο της ΕΡΤ αλλά και σε όλα τα πολιτικά κόμματα, εξηγεί τους λόγους που δεν πυροδοτήθηκε η αντιαρματική ρουκέτα. Οι δύο σύντροφοι που αποβιβάστηκαν από το κλεμμένο όχημα κατάφεραν επίσης χωρίς κανένα εμπόδιο να πλησιάσουν το στόχο στην απαιτούμενη απόσταση ώστε να βάλουν εναντίον του με εκτοξευτήρα RPG που έφερε αντιαρματική ρουκέτα. Τελικά ήταν μια αστοχία υλικού αφού δύο φορές ο επιφορτισμένος με το συγκεκριμένο ρόλο σύντροφος επιχείρησε να ξαναοπλίσει τον εκτοξευτήρα δίχως αποτέλεσμα, που ματέωσε τον αρχικό μας σχεδιασμό, οθώντας τον δεύτερο σύντροφο να βάλει με πολεμικό τυφέκιο τύπου Καλάσνικοφ εναντίον του κτηρίου, καθώς θα ήταν για εμάς αδιανόητο να φύγουμε άπραγοι από ένα τόσο σημαντικό στόχο. Σε άλλο σημείο της προκήρυξης που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, ο συντάκτης προειδοποιήθηκε για άλλα χτυπήματα, ενώ λέει προς τους αστυνομικούς που φρουρούν στόχους να πράξουν ό,τι και οι συνάδελφοί τους εκείνη τη νύχτα, δηλαδή απολύτως τίποτα, καθώς θα βρεθούν αντιμέτωποι με συσχετισμούς που σίγουρα δεν θα τους επιτρέψουν να μας εμποδίσουν από αυτό που θα έχουμε εξ αρχής σχεδιάσει. Το κείμενο από χθες το βράδυ εξετάζεται και αποκρυπτογραφείται από τους αναλυτές της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας.